Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι εκ των πραγμάτων. Όταν έρχεσαι στη Σιτία να παίξεις, είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα και λόγω της διαδρομής και λόγω του γηπέδου. Η Τουρλωτή είναι μια πολύ ανεβασμένη ομάδα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, αλλά είχε και αυτή μια πίεση για τους βαθμούς. Εμείς προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Θεωρώ ότι ναι, μπήκαμε καλά. Από την άλλη, κάναμε κάποια λάθη στην επίθεση και δεν βάλαμε κάποια γκολ που έπρεπε. Στην άμυνα, τα περισσότερα γκολ που τρώμε είναι σχεδόν αυτογκολ. Έχουμε γενικά και απουσίες από τραυματισμούς. Σήμερα κατεβήκαμε λιπέστατοι στο γήπεδο. Είχαμε και κάποιους παίχτες που παίξαν τραυματίες. Η κατάσταση είναι δύσκολη για μας, έτσι όπως έχει έρθει. Ναι, μπορούμε να διεκδικήσουμε βαθμούς από όλα τα παιχνίδια, αλλά μέχρι στιγμής τους χάνουμε τους βαθμούς σχετικά εύκολα. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Συγχαρητήρια στην Τουρλωτή, να έχουν καλές γιορτές. Εντάξει, δίκαια είναι, κερδίσανε. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ δυνατό. Ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ. Το οποίο μας κράτησε ψυχολογικά πολύ, γιατί τα τελευταία παιχνίδια έχουμε κακά αποτελέσματα. Ίσως φταίει και η διατησία, όπως μίλησε πριν ο coach, που για εμάς δεν μας παίζουν πολύ καλά. Και σήμερα, στο συγκεκριμένο φάουλ που μίλησε ο coach, επειδή ήταν δύο παίκτες στο φάουλ συγκεκριμένο, στο Μπατούχα, όπως τον Πατούνα, ναι. Δεν ήξερε ο ρέφερ, ήταν, τι να δώσει, κόκκινη, σε ποιον να δώσει από τους δύο. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση να δώσει κόκκινη κάρτα. Σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, ο παίκτης του Βραχασίου έβρισε. Το οποίο η βρισιά αυτή είναι κόκκινη. Οπότε και δεν είναι μόνο σε αυτόν τον αγώνα, είναι και σε άλλους αγώνες που έχει γίνει το ίδιο σκηνικό και δεν έχει πάρει άλλη ομάδα κόκκινη κάρτα. Αυτό σε θέμα διατησίας. Το μάτς ήταν πολύ καλό, μπορώ να πω, δύσκολο. Το δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι ήταν μόνο σε εμάς. Μπήκαμε πολύ πιο δυνατά, είχαμε κλασικές ευκαιρίες. Φάγαμε ένα γκολ από. Δηλαδή δεν το περιμέναμε. Αλλά νομίζω ότι δεν το αφήσαμε το παιχνίδι και ευτυχήσαμε και βάλαμε τρία γκολ. Για τη συνέχεια, τοπικό ντέρμπι με την Νίκη. Θέλω να μας πεις δύο λόγια. Εντάξει, αυτό είναι ένα δύσκολο όσο και ανεβασμένη ομάδα για να είμαστε εμείς. Πολύ πιο καλή από τα προηγούμενα χρόνια. Το περιμένουμε όπως είναι ένα ντέρμπι, ένα δύσκολο. Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και όποιος το θέλει πιο πολύ θα το πάρει. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο Βραχάσι. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ. Φέτε καλύτερα.